ότι οι θησαυροί των μεγάλων αρχαίων ελληνικών ιερών συλλήφθηκαν ήδη στην αρχαιότητα. Αυτό δεν συνέβη τόσο πρωίμα στο απομακρυσμένο ιερό του Ψιλοίτη. Εντυπωσιάζει το Κέντρο Αρχαιολογικής Πληροφόρησης Γιάννη Σακελαράκη και Εύη Σαπουνά Σακελαράκη στα Νόγια, το οποίο μετατράπηκε τα τελευταία χρόνια σε ψηφιακό μουσείο, το οποίο είναι ανοιχτό για το κοινό. Πράγματι, ένα κόσμημα το οποίο λειτουργεί κατά καιρούς είτε εθελοντικά είτε με κοινωνική εργασία. Είναι ένας χώρος επισκέψιμος, ο οποίος συνδέει τα Νόγια με το Ιζόμηθο και το Ινδαίο Άντρο, έχει την ιστορία των ανασκαφών μέσα και τα εκθέματα που έχουν βρεθεί. Εδώ θα δείτε μια μικρή αναπαράσταση από το κεραμικό εργαστήριο που βρίσκεται στη Ζόμηθο με τον τροχό του κεραμουργού και διάφορα αντικείμενα που βρεθήκανε μέσα στην ανασκαφή. Μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών, οι επισκέπτες ενημερώνονται για τον πλούτο των αρχαιολογικών ευρημάτων του ανακτόρου της Ζομήνθου αλλά και του αντίστοιχου θησαυρού από το Ιδαίο Άντρο. Υπάρχουν δύο ολογράμματα με τη νέα τεχνολογία, δηλαδή υπάρχει και μια ταινία τρισδιάστατη που την έχει κάνει ο Τζίρος Ζαπατίνας σε συνεργασία εδώ και με σενάριο του Λευτέρη του Χαρονίδη και με τη βοήθεια της Εύης Σαπουνάς Ατζηλαράκη, που ξεναγεί τον κάθε επισκέπτη και στο Ιδαίων Άντρων, και στη Ζόμηθο, και στο Ψιλορίτη. Εδώ θα δείτε μια διαδραστική προβολή με συγκεκριμένες πληροφορίες από το κάθε έβριμα του Ιδαίου και της Ζομήνθου, είτε για τα δαχτυλίδια, για τα πύληνα, για τα νομίσματα, για τις σφραγίδες, τα χρυσά, τα ελεφάντινα και τις ασπίδες του Ιδαίου. Οθόνες προβάλλουν ντοκιμαντέρ με υλικό από τις ανασκαφές του Ιδαίου Άντρου και της Ζομήνθου, ενώ δύο εξαιτήρια ολογραμμάτων αναπαράγουν ψηφιακά αντίγραφα ανασκαφικών ευρημάτων. Θα υπογραφεί τώρα μια σύμβαση με την αρχή του έτους και θα περάσουν η λειτουργία αυτών των χώρων σε αυτή την ομάδα των παιδιών. Ελπίζουμε είναι ότι αυτό νόγια, το. Έτσι, ναι, άνθρωποι. Ναι, οι άνθρωποι από τα Νόγια, επιστήμονες που έχουν όρεξη γι' αυτό, πιστεύουμε ότι αυτό το πείραμα θα πάει καλά. Είναι τα δύο κομμάτια από τοιχογραφίες που σας είπα προηγουμένως ότι είναι τα μοναδικά πρωτότυπα κομμάτια στο Κέντρο Αρχαιολογικής Πληροφόρησης. Ενώ τα βλέμματα των επισκεπτών μαγνητίζονται από το ντοκιμαντέρ που προβάλλεται στην αίθουσα και το οποίο ακολουθεί τη διαδρομή από τα Νόγια μέχρι το Ιδαίο Άντρο. Με φόντο τους θησαυρούς και τα αρχαιολογικά ευρήματα, το μουσείο αναδεικνύει την ιστορία του τόπου και ενισχύει το τουριστικό ρεύμα στην περιοχή. Επίσης, στο ψηφιακό μουσείο υπάρχουν εφαρμογές εκπαιδευτικού χαρακτήρα για μικρούς μαθητές. Υπάρχει τραπέζι επί τραπέζιο για παιδιά που μπορούν με γρίφους ή με παζλ να παίξουν, να ξαναγηθούν σε αυτά.